Σε πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου για την προστασία της Καστανιάς στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του μελιού της Ηπείρου και την πειραματική μελέτη για τις δυνατότητες καλλιέργειας του φυτού λουλούδι του Δαρβίνου, αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε για την καταπολέμηση της φύκας της Καστανιάς και με αφορμή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση πίστος στον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με το οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση, είναι μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται, τόνισε, στην προσπάθεια να στηριχτούν τα ποιοτικά τοπικά αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ τον ποιοτικό πρωτογενή τομέα στην περιοχή μας και την παροχή υπηρεσιών. Στον πρωτογενή τομέα δώσαμε χτες μια πρωτοβουλία που πήραμε και σήμερα περάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή με την μύγα που μπορεί να εξολοθρεύσει τις σφίκες που τρώνε τις καστανιές, και αυτό είναι ειδικά στα ορεινά της Άρτας, μέχρι την καστανιά από την Μεσούντα, το Τετράκομο, καστανιά, ροδαβλή. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία που πήραμε και κάναμε με το Μπενάκιο αυτή την δουλειά. Ακολούθως αναφέρθηκε στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, προκειμένου να υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού της Ηπείρου. Μια δεύτερη πρωτοβουλία που περάσαμε σήμερα είναι ότι επειδή έχουμε πάρα πολλούς παραγωγούς μελιού και είδαμε ότι κάποια από τα μέλια της περιοχής που θέλουμε να τους δώσουμε ταυτότητα όχι μόνο γεωγραφικής ένδειξης αλλά και ειδικών θεραπευτικών και χρήσιμων για τον άνθρωπο ιδιωτήτων, θα κάνουμε μια έρευνα με το Πανεπιστήμιο της Λάρισσας και με τον κύριο Κουρέτα στα αντιοξειδωτικότητα του μελιού, ανάλογα αν είναι μέλι μελανιδιάς, αν είναι μέλι λάτου και διάφορες άλλες κατηγορίες. Έτσι θα ξεκινήσουμε από την περιοχή του Πογονίου, της Κόνιτσας, του Ζαγορίου, του Μετσόβου, του Περιστερίου, θα συνεχίσουμε μέχρι τα Άγραφα με τα Τζουμέρκα και τις περιοχές του Σουλίου, θα εξετάσουμε μέλη από όλες αυτές τις περιοχές για να δούμε τις ειδικές ιδιότητες. Για το φυτό πρίμουλα, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί με την Έλγο Δήμητρα για τη μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την εισαγωγή του στην καλλιέργεια. Επίσης, αυτές τις μέρες συζητιέται αν μας κλέψανε και πόσες ποσότητες από το λουλούδι που λέγεται επιστημονικά πρίμουλα, λέγεται λουλούδι του Δαρβίνου, εμείς στο Μέτσομο το λέμε κολέστρατα. Αυτό είναι ένα ορεινό λουλούδι που είναι χρήσιμο στην φαρμακοβιομηχανία και ειδικά στην Δυτική Γερμανία, στην Γερμανία πλέον. Κάνουμε την εξής δουλειά. Κάνουμε μια σύμβαση με το Εργό Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη και πήραμε σπόρους από την περιοχή του οροπεδίου του Μετσόβου, τους οποίους φυτέψαμε στο χαμηλά εδώ, στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα αυτά τα φυτά που βγήκανε να πάρουμε ξανά τους σπόρους και να τους εξετάζουμε στο Εργό Δήμητρα αν έχουν αλλάξει οι ιδιότητες που κάνουν αυτό το λουλούδι χρήσιμο στην φαρμακοβιομηχανία. Δηλαδή αν δεν έχει την ίδια καταπώνηση από το κρύο, από τον αέρα κλπ. Είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα που εάν τελικά θα είναι πολύ θετικά από το Εργό Δήμητρα που είναι στη Θεσσαλονίκη αυτή η κατεύθυνση, στην περίπτωση αυτή θα έχει μία απόδοση, έχουν μετρήσει οι υπηρεσίες, περίπου 5.000 το ένα στρέμμα ανά τέτοια φυτική
κατεύθυνση. Καταλαβαίνετε ότι θέλουμε αρκετή δουλειά ακόμα, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε κάτι διαφορετικό, ποιοτικό, όπως είναι τα αρωματικά φυτά. Κάνουμε και εκεί διάφορες δουλειές και σε λίγο θα τα αναδείξουμε. Γενικά με φορείς οι οποίοι κάνουν εξειδικευμένες δουλειές στο φυτικό βασίλειο και στα αποτελέσματα που έρχονται από αυτές τις έρευνες. Επίσης, έχουμε πάρει μια τεράστια πρωτοβουλία με συνεργασία με τον ΟΠΚΠΕ, με το Αργό Δήμητρα που έχει το σύστημα Άρτεμις, και αυτά ξεκίνησαν από τις υπηρεσίες μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την κτηνοτροφία και να τελειώνει η δουλειά με μαϊμούδες οι οποίοι, αν και δεν έχουν ζώα, χρησιμοποιούν δικαιώματα και έτσι παίρνουν χρήματα εις βάρος των καθεαυτού παραγωγών.